Βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίες και κύριοι, και για ακόμη μία φορά η διαιτησία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ή, αν θέλετε, και στο μάτι του κυκλώνα. Είναι μαζί μου ο Άρης Πορτοσάλτε. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολλά τα λάθη που έγιναν και αυτό το Σαββατοκύριακο, τα περισσότερα μάλιστα εξόφθαλμα και ανεξήγητα. Και βλέπουμε ότι τα προβλήματα και η ένταση γύρω από αυτό το θέμα ξεκίνησαν φέτος με το καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία. Θέλει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι εχμάλωτο, υπόδουλο σε ένα διεφθαρμένο σύστημα ή ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα γίνεται με ίσους όρους και ανταγωνιστικό ανοιχτό. Θέλει η πολιτεία ποδοσφαιρικούς αγώνες των οποίων το αποτέλεσμα θα έχει προκαθοριστεί ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί μεταξύ δύο ομάδων όπου ο καλύτερος, το καλύτερο δυναμικό θα κερδίσει. Θέλει η πολιτεία διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίζουν τοποθετημένοι από ένα επαναλαμβάνω διεφθαρμένο σύστημα που διοικεί σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο ή διαιτητές οι οποίοι δεν θα σφυρίζουν φάλτσα όπως έγινε για άλλη μια φορά, αλλά δεν το ζητούμενο το τι έγινε στο offside του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν αρμοδιότεροι εκεί με το γκολ της ισοφάρισης να μιλήσουν. Το θέμα είναι, Σία, ότι η πολιτεία, και είναι πολιτικό το θέμα, θα πρέπει να αποφασίσει να απελευθερώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από παράγοντες, από ένα σύστημα το οποίο κτίζεται χρόνια τώρα και το οποίο έχει σκοπό να προκαθορίσει το αποτέλεσμα. Ναι, μέσα σε όλο αυτό είναι και το θέμα της βίας βεβαίως και είχαμε προφανώς, ναι, τέτοιο περιστατικό και αυτό το Σαββατοκύριακο, με ενδιαφέροντα το είδαμε. Ναι, κοίτα να δεις, στο ότι υπάρχουν μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπόδικοι άνθρωποι οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες του ποδοσφαίρου. Ότι υπάρχουν άνθρωποι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας οι οποίοι είναι στο προθάλαμο του εισαγγελέα για την κατάρτιση τέτοιων καταλόγων διαιτησίας, οι οποίοι καθορίζουν ακόμη την διαιτησία. Έρχεται να προσθεθεί και μία άλλη παράμετρος. Αυτό το οποίο προέρχεται από το συνδρομητικό κανάλι, από την ΟΒΑ. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα μη σχολιασμού φάσεων και μη προβολής αυτών των φάσεων. Ας πούμε, χθες το βράδυ έγιναν επεισόδια στο γήπεδο του Λεβαδιακού από οργανωμένους οπαδούς μιας ομάδας εναντίον της αστυνομίας, της φιλοξενούμενης, του Ολυμπιακού. Γι' αυτό δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε κάτι. Ή θα σχολιάζονται όλα, εκεί θέλω να καταλήξω. Ή θα ανοίξει όλο αυτό το πράγμα και δεν θα σχολιάζεται τίποτα, ή θα σχολιάζονται επεισόδια τα οποία προκαλούν τη τιμωρία κάποιων ομάδων. Πρέπει να αποφασίσουμε. Επίσης όλες θα παίζεται το πράγμα ή θα είναι κλειστό. Ας πούμε, υπάρχει εδώ μία φάση η οποία πέρασε στον Τούκου, πάλι από το ίδιο αγώνα. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι άδικο για το ελληνικό ποδόσφαιρο την ώρα που υπάρχει ανάπτυξη ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και ειδικότερα στις μεσογειακές χώρες, στις χώρες του Νότου, εμείς να είμαστε βυθισμένοι μέσα σε μια λάσπη. Αυτό είναι θέμα λοιπόν λειτουργίας των θεσμών κατά βάση. Προφανώς, ναι, και της δικαιοσύνης από την οποία περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά και της... υπάρχει ένα πολιτικό θέμα. Πρέπει να αποφασιστεί σε ποια χέρια θα είναι την μπάλα. Άρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ.